Και μέσα σε αυτό το κλίμα, και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μας βεβαίως και με τους εκπροσώπους των κομμάτων, είναι σαφές ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό ζητήσαμε την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Κεδίκοβλου, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Το πώς τοποθετείτε επισήμως, καλημέρα κύριε Κεδίκοβλου. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Για να δούμε την επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης και θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε από τη δική σας πλευρά, είπε η κυρία Σιμακοπούλη τη δική της άποψη, εάν η κυβέρνηση είναι επίσημη κυβερνητική θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Το κόμμα δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Αυτό που δήλωσε ο κύριος Λαζαρίδης, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αν είναι επίσημη κυβερνητική θέση, έχοντας και ως δεδομένο ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τον άνθρωπο που ήταν πριν από εσάς στη θέση αυτή, τον κύριο Αντώναρο, ο οποίος είπε ότι τέτοιου είδους απόψεις είναι επικίνδυνες και ανόητες. Τι λέτε? Κοιτάξτε τώρα, το τι είπε ο κύριος Αντώναρος, δεν έχω καμία πρόθεση να το σχολιάσω. Η επίσημη κυβερνητική θέση διατυπώθηκε από εμένα χθες όταν απευθύναμε έκκληση να υψώσουμε όλα τα κόμματα που πιστεύουμε στη δημοκρατία ένα φραγμό σε αυτό το φαύλο κύκλο της έντασης και της βίας. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Λαζαρίδη, νομίζω ότι δεν έχετε αποδώσει πλήρως τα λεγόμενά του, γιατί εκεί που κατέληξε και παρακολούθησε και τη χθεσινή του συνέντευξη στο Sky, είδαμε ότι θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ στο συνταγματικό τόξο. Από εκεί και πέρα εξέφρασε ορισμένες απορίες. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω πόσες φορές και από την εκπομπή σας. Θέλω να είναι σαφής η απάντηση, γιατί και οι στιγμές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και πολύ σημαντικό το θέμα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κόμμα εκτός συνταγματικού τόξου. Συμφωνεί δηλαδή και με τον κύριο Πάγκολο ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση? Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Να σοβαρευτούμε και να δούμε. Έχει σημασία να είμαστε νυφάλιοι και να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την κοινωνία μας και για τη δημοκρατία μας. Δεν χρειάζονται άλλοι εμπριστικοί λόγοι, κύριε Λυριτζή. Το είχα πει πριν από δύο μήνες από το βήμα της Βουλής ότι οι εμπριστικοί λόγοι ανάβουν πυρκαγιές. Ναι, δεν είναι εμπριστικός λόγος όταν λες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτός συνταγματικού τόξου, τι είναι? Ήταν στο πλαίσιο ενός διαλόγου και τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί κύριε Λυριτζή, είχαν ακουστεί απαράδεκτα πράγματα και από το βήμα της Βουλής. Σας υπενθυμίζω την αναφορά στα γουναράδικα. Σας υπενθυμίζω την αναφορά σε λιντσαρίσματα. Σας υπενθυμίζω τους χαρακτηρισμούς προδότες υπηρέτες των ξένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ένα θέμα απομάκρυνσης του κυρίου Λαζαρίδη για να συνεννοηθείτε. Δεν είναι τώρα το ζητούμενο. Ούτε είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει την απομάκρυνση του ενός ή του άλλου. Και θέλω να σας Θέλω να σας υπενθυμίσω μερικά πράγματα, γιατί ορισμένοι έχουν κοντή μνήμη. Επειδή τα έχω γευθεί και ο ίδιος. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι όταν στοχοποιήθηκε η οικογένειά μου και έγινε στόχος βομβιστικών επιθέσεων, καθυστέρησε επιδεικτικά ο ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει την επίθεση και μάλιστα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βίτσας, είχε το θράσος, τον κινησμό να πει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του για την επίθεση στο σπίτι του αδερφού του. Λοιπόν, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Εσείς ακόμα δεν έχετε καταδικάσει την επίθεση στο πέραμα στα μέλη του ΚΚΕ. Κάνατε δύο μέρες. Απαντήστε δύο μου μέρες. Σε αυτό. Μετά από δύο μέρες. Μετά από απαντήστε δύο μέρες μου, έχετε βγάλει ανακοίνωση κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και μετά από αλλεπάλληλες εκκλήσεις. Και επειδή για τον εαυτό σας πέστε μου, καταδικάσατε την επίθεση στο ΚΚΕ πριν από λίγες μέρες. Να απαντήσεις αυτό. Απαντήστε. Βεβαίως δεν το έχετε κάνει. Δεν το στείλατε σχολείο. Δεν το στείλατε όλοι μαζί, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Σκουλέτη, σε μια στιγμή που προσπαθούμε να συζητήσουμε νυφάλια, να δούμε πώς θα αποτρέψουμε περαιτέρω κινδύνους για τη δημοκρατία μας, πώς θα απομονώσουμε τους νεοναζί, πώς θα εξολοθρεύσουμε μια εγκληματική οργάνωση. Πέρα από την νομοθετική πρωτοβουλία που προανήγγειλε ο κύριος Δένδιας, τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι άλλες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε? Και για να γίνω συγκεκριμένος του φαινομένου. Και για να γίνω συγκεκριμένος από αυτού. Υπάρχει ένα ζήτημα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι. Μισό λεπτό, κύριε Κεδίκοβλου, για να τα λέμε τα πράγματα συγκεκριμένα και με το όνομά του. Η κυβέρνηση θεωρεί. Άκουσα και τον κύριο Δένδια χτες. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Είναι στον προβληματισμό σας να τεθεί εκτός νόμου? Είναι στις προθέσεις μας να εφαρμοστεί ο νόμος όπως έχει σήμερα. Υπάρχουν διατάξεις που μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Από εκεί και πέρα μία επιπλέον θωράκιση της δημοκρατίας μας, μία βελτίωση του νομικού οπλοστασίου
φυσικά και θα είναι ευπρόσδεκτη. Όμως υπάρχει το θέμα, πέρα από τον φυσικό αυτούργο, υπάρχει το θέμα των ηθικών αυτούργων και να δούμε και τη λειτουργία της Χρυσής Αυγής ως λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότατα, αλλά δεν θα πρέπει έχει, να αφήσουμε. Έχει δουλειά. Να μπούμε σε ένα νέο κλίμα διχασμού. Μισό λεπτό όμως. Γιατί εδώ αυτό που λέτε εσείς κλίμα διχασμού και που ο κίνδυνος είναι υπαρκτός πραγματικά. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που λέει η κοινωνία δεν είναι διχασμένη. Η κοινωνία είναι από τη μια πλευρά Χρυσή Αυγή και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι. Ή έτσι πρέπει να είναι. Αυτή λοιπόν, την εικόνα δίνει η εκπομπή σήμερα. Φοβάμαι πως όχι κύριε Παπαδόπουλο, αλλά δεν έχω σημασία. Κύριε Λιριτζή, αυτό είναι φύγει το κομμάτι κύριε Παπαδόπουλο. Είναι όπως το λέτε. Αλλά έχουμε από τη μία τον κύριο Κεδίκοκλου και από την άλλη τον κύριο Σκουλέτη να τσακώνεται. Μισό λεπτό κύριε Παπαδόπουλο. Όπως το λένε ο Λαζαρίδης και τι είπε δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτή είναι εικόνα ευτερισμού. Έχει όμως κύριε Παπαδόπουλο, έχει όμως μεγάλη σημασία πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις αυτή την κρίσιμη στιγμή. Δείτε πώς τοποθετήθηκε χτες ο κύριος Κουβέλης και δείτε τους υπολείπους. Λοιπόν, δείτε την εικόνα που έχετε τον λόγο. Όλοι κρίνονται, κύριε Παπαδόπουλε. Όλοι κρίνονται για αυτά που λένε. Να συνεχίσω λίγο με κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό είσαστε εδώ όλοι σήμερα για να κρυφτείτε για αυτά που λέτε. Και το στυλιτεύω, κύριε Παπαδόπουλε. Δείτε τι βγήκε και είπε χτες η Δημοκρατία Αριστερά και δείτε την εικόνα του πολιτικού συστήματος. Να τσακώνεται από τη μία ο κύριος Κεδίκοκλου και από την άλλη ο κύριος Κουρλέτης. Τύπο ένα, τύπο άλλο. Είσαι σε αποστάσεις, έτσι κύριε Παπαδόπουλε. Ορίστε. Είσαι σε αποστάσεις, έτσι. Βλέπω ανάμεσα σε αυτούς που θέτουν την αριστερά εκτός συνταγματικού τόξου και την Χρυσή Αυγή. Λέω, είναι πολιτικά αυτό που λέτε ντροπή για έναν εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ελπίζω να εκφράζει μόνο εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Λέω την ουσία και αφήστε τον συνδικαλισμό που τον ξέρετε πολύ καλά. Ελπίζω να εκφράζει μόνο εσάς και όχι το κόμμα σας. Ήτανε, ορίστε. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν άκουσα τίποτα. Έχετε, είπε ότι ελπίζει να εκφράζει μόνο εσάς και το κόμμα σας. Λέω, αυτό ναι, εκφράζω απολύτως και λέω, δείτε την εικόνα του κυρίου Κουβέλη χτες με πόση σοβαρότητα βγήκε και είπε ότι πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με αυτό το περιστατικό, να ασχοληθούμε με την εγκληματική οργάνωση, με τη θεσμική ασφυξία που πρέπει να υπάρχει και να φύγουμε από αυτές τις αντιπαλότητες. Αυτό λέω. Το ότι ήταν εντελώς άστοχη δήλωση του κυρίου Λαζαρίδη είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Είναι εκτός τόπου και χρόνου ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, είναι εκτός τόπου κύριε, και χρόνου. Θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή να βγαίνει στο καναβάτσο, να βγαίνει να ασχολείται με άλλα πράγματα. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς λέω, κύριε Σκουλέτη. Δεν συμψηφίζω. Αλίμονο. Βάλτε μια τέτοια, κύριε Παπαδόπουλε. Να ολοκληρώσουμε τον κύριο Κεδίκοκλου για να δούμε την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και να δούμε τι μπορεί να κάνει. Κύριε Παπαδόπουλε, μετά. Λοιπόν, κύριε Κεδίκοκλου, θέλω να έχω μια σαφή απάντηση από το συγκεκριμένο. Εάν στο πολιτικό σύστημα τη χώρα και στη λειτουργία τη δημοκρατία υπάρχει θέση για εγκληματική οργάνωση. Εάν δηλαδή την κυβέρνηση την προβληματίζει ότι ή όχι. Αν το όχι, σημαίνει ότι θα αναλάβετε θεσμική πρωτοβουλία για να τεθεί εκτός νόμου. Εγκληματική οργάνωση. Φυσικά και θα εξεταστούν όλα τα μέσα για να θωρακιστεί η δημοκρατία μας απέναντι στην απειλή μιας εγκληματικής, επαναλαμβάνω, οργάνωσης. Στην αντιμετώπιση όμως αυτού του φαινομένου από το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων, συνθήματα του τύπου ή εμείς ή αυτοί δεν βοηθούν. Αυτό λέμε. Όπως και του κύριου Λαζαρίδη δεν βοηθά. Να το πείτε, κύριε Κεδίκοκλου, παρακαλώ. Πείτε το, ήταν εντελώς άστοχο ότι έριξε λάδι στη φωτιά χτες. Νομίζω αναφερθήκατε προηγουμένως στη δήλωση του κυρίου Κουβέλη. Πιστεύω ότι δεν έχει διαφορά από τη δική μου τη δήλωση χθες. Και σε ό,τι αφορά την επίσημη θέση της κυβέρνησης, διατυπώνεται από τον εκπρόσωπο. Επαναλαμβάνω λοιπόν την έκκληση για νυφαλιότητα, ψυχραιμία και να μπορέσουμε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις να υψώσουμε έναν φραγμό στους εχθρούς της δημοκρατίας, στους εχθρούς της κοινωνίας. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρέπει να αφήσουμε τις κομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει τι να θα δούμε κάνετε γι' αυτό, κύριε Κεδίκοκλου. Σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να καλέσει, για παράδειγμα, τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνει κάποιες επαφές, να πάει στη Βουλή, να ανοίξει μια συζήτηση πέρα από τα νομοθετικά εννοώ, γιατί και οι συμβολισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Τι θα κάνετε επομένως? Κοιτάξτε, άμεσα πρέπει να υπάρξουν οι έρευνες να φέρουν αποτελέσματα και στο επίπεδο των φυσικών αυτουργών. Των ηθικών αυτουργών. Ηθικών. Δεν είναι μόνο ο φυσικός αυτουργός ο οποίος συνελήφθη. Είναι σοβαρότατες οι ευθύνες των ηθικών αυτουργών αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος. Εσείς θεωρείτε... Και πρέπει να πιάσουμε όλοι μαζί την άκρη του νήματος και να ξυλώσουμε... Δύο ερωτήσεις για αυτό που είπατε, επειδή είναι σημαντικό. Δύο ερωτήσεις. Επειδή έχει σχέση και με την ασφάλεια και τη δημοκρατία.
Πρώτον, εάν θεωρείτε, εφόσον ο δράστης παραδέχτηκε τη σχέση του με τη Χρυσή Αυγή, ότι υπάρχει ηθική αυτουργία από την πλευρά της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Ένα. Και δύο, εάν την κυβέρνηση την προβληματίζει το γεγονός, με δεδομένο το χαρακτηρισμό που έχετε κάνει για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, ότι στις τελευταίες εκλογές, στα τμήματα τα εκλογικά που ψήφιζε μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής ήταν πάνω από 50%. Σας προβληματίζει η διείσδυση της Χρυσής Αυγής, μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως λέτε, στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας? Να σας υπενθυμίσω κάτι για τις προηγούμενες εκλογές που σημειώθηκε η άνοδος της Χρυσής Αυγής. Τότε ήμασταν το μόνο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία ήταν το μόνο κόμμα που τους αποκάλεσε ευθέως νεοναζί και τους κατήγγειλε. Άλλες δυνάμεις προσδοκούσαν στις απώλειες που θα είχε η Νέα Δημοκρατία εξαιτίας της ανόδου της Χρυσής Αυγής και δεν λέγανε κουβέντα τότε. Λοιπόν, ας γίνουμε όλοι σοφότεροι και ας θωρακίσουμε σωστά τη δημοκρατία μας. Σε ό,τι αφορά τις έρευνες, πιστεύω ότι δεδομένων και των πληροφοριών που υπάρχουν για συνεννόηση, για τηλεφωνήματα εκείνη την ώρα, για εντολές που έτσι φαίνεται ότι δόθηκαν για να συγκεντρωθούν δεκάδες χρυσαυγίτες μέσα σε χρόνο ρεκόρ, εκεί πέρα μπορείς να βρεις την άκρη του νήματος και να ξυλώσεις αποτελεσματικά αυτήν την εγκληματική οργάνωση και ακόμα, σημαντικότερο, και ακόμα σημαντικότερο να την αποκαλύψεις πλήρως, να την ξεγυμνώσεις στα μάτια των πολιτών, να δουν τη Χρυσή Αυγή για αυτό που πραγματικά είναι, μια νεοναζιστική οργάνωση, μια εγκληματική οργάνωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι νεοναζί είναι αυτοί που έχουν θεοποιήσει τον χειρότερο εγκληματία στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, τον Αδόλφο Χίτλερ. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να βγει εκτός νόμου. Σας λέμε, θα εφαρμοστεί ο νόμος και πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η κατάληξη. Δεν θα κάνουμε αυθαίρετες ενέργειες. Σας ρωτάω όμως στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Η κατάληξη με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. Ή με βάση το θεσμικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, θα αρχίσουμε, ακούστε με λίγο, θα αρχίσουμε βήμα-βήμα σταθερά με τους αυτουργούς, με την δομή της οργάνωσης και πώς αυτή ουσιαστικά οθούσε στην τέλεση εγκληματικών πράξεων, στην ιεραρχία της που μοιάζει με ιεραρχία, είναι παρόμοια με ιεραρχία εγκληματικής οργάνωσης, με όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν αρκεί έτσι, μια απλή απαγόρευση. Θα δείτε και αναδρομικά γεγονότα όνομα, που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν Χρυσή Αυγή. Ορίστε. Θα δείτε, λέω, και γεγονότα αναδρομικά που πιθανόν να μην τους δώσετε τη σημασία και την αξία που έπρεπε. Γεγονότα που είχαμε με αφορμή τη Χρυσή Αυγή. Ας μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται δικαστικές έρευνες σε εξέλιξη. Έχει αρθεί η ασυλία βουλευτών της Χρυσής Αυγής και υπάρχουν. Δεν θέλω να προκαταλάβω την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, αλλά είμαι βέβαιος ότι και εκεί θα έχουμε αποτελέσματα. Η δημοκρατία έχει βέβαια το, ορισμένοι λένε, μειονέκτημα, ότι πρέπει να επιτρέπει και στους εχθρούς της να λειτουργούν, αλλά μέχρι σε ενός σημείου. Από εκεί και πέρα η δημοκρατία αμήνεται και είναι χρέος όλων μας να συνεισφέρουμε στην άμυνα της δημοκρατίας μας, στην υπεράσπιση της κοινωνίας μας. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι. Τις κομματικές μας διαφορές μπορούμε να τις λύσουμε άλλη στιγμή. Ας πριτανεύσει η νυφαλιότητα, η ψυχραιμία και η αγάπη για τη δημοκρατία που θέλω να πιστεύω ότι έχουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, σε ανθρώπινο επίπεδο και η πολιτική.